Γιώργος Ολούβαρης με το νούμερο 10 για έναν καυτό αγώνα. Γιάννης Μπούρος, χαλκιδαίος νικητής του πρώτου αγώνα των 600. 6 συμμετοχές, λείπει ο Βασίλης Παπαφιλίππου που ήταν και ταχύτερος στις δοκιμές. Είχε την pole position. Κόκκινα φώτα, πάμε για κίνηση για να δούμε. Πάρα πολύ καλά, ξεκινάει ο Γιάννης Μπούρος. Θα στρίψει πρώτος, πίσω του Γιώργος Λούβαρης. Ο Λεωνίδας Σωμόπουλος που ήταν τρίτος στον πρώτο αγώνα έχει μια κακή κίνηση, είναι τέταρτος. Τον έχει περάσει ο Κώστας Σταμπέλος. Δεκαετά γύρει αγώνα και μένει να δούμε αν φαινόμενο ο Γιώργος Λούβαρης μπορεί να επιδιώξει κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση, να καταδιώξει τον Γιάννη Μπούρο, ή αν θα έχουμε μια επανάληψη των αποτελεσμάτων του πρώτου αγώνα. Βλέπουμε ήδη τον Λεωνίδα Ψωμόπουλο να διεκδικεί την τρίτη θέση. Πολύ όμορφα. Ο Μιχάλης Κυρονάκης στην τρίτη θέση. Κρατάει πίσω του τον Λεωνίδα Σωμόπουλο. Βλέπουμε τη διαφορά στην πρώτη-δεύτερη θέση να μεγαλώνει ελαφρά. Ο Γιάννης Μπούρος να απομακρύνεται από τον Γιώργο Λούβαρη. Και ο Λεωνίδας Σωμόπουλος περνάει τρίτος. Καταφέρνει να περάσει τον Μιχάλη Κιδωνάκη για την τρίτη θέση. Κιδωνάκης και Σταμπέλος θα δώσουν τη δική τους μάχη και πάλι για την τέταρτη θέση. Πιο πίσω ο Θάνας Κιστοπούλης. Να από εδώ την πληρώνει γύρω ο Λεωνίδας Σωμόπουλος. Να υπενθυμίσουμε ότι στο τέλος και του αγώνα των χιλίων κυβικών θα υπάρχει κλήρωση για τα πλούσια δώρα που έχετε ενημερωθεί με την είσοδό σας στον χώρο. Θα έχουμε 600 κυβικά, 15 γύρους ακόμη, απονομή, αμέσως μετά τα 1000 κυβικά και αμέσως μετά την απονομή των 1000 κυβικών θα γίνει η κλήρωση. Μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα στους δύο πρώτους. Και έχουμε τώρα τον Λεωνίδα Ψωμόπουλο να καταδιώκει και πάλι τον Γιώργο Λούβαρη. Προσπαθεί να οργανίσει διαφορά. Μήπως έχουμε κάποια μάχη για τη δεύτερη θέση. Είναι αυτή τη σειρά βγαίνουν στην ευθεία. Ένας γύρος ακόμη για τον Γιάννη Μπούρο. 13 γύροι αγώνα απομένουν για τους 6 οδηγούς.
Καμία αλλαγή στην κατάταξη. Ο Γιάννης Κούρος πετάει μόνο στην πρώτη θέση. Μεγαλώνει τη διαφορά από τον Γιώργο Λούβαρη. Η σταθερή διοίκηση κρατάει πιστικά τη δεύτερη θέση. Λεωνίδας Ομόπουλος. Κιδωνάκης και Σταμπέλος δίνει τη δική τους μάχη για την τέταρτη θέση. Σακώσα ενώ, δε. Περάσει την τέταρτη θέση τον δικό σας ταμπέλο. Ενώ μπροστά οι τρεις οδηγοί διατηρούν και μεγαλώνουν τις διαφορές μεταξύ τους. Δεν φαίνεται κάτι να μπορεί να αλλάξει εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο. Ξαναπάρει πίσω την τέταρτη θέση και ουσιαστικά την πρώτη μεταξύ των πρωτοεμφανιζόμενων οδηγών που αυτή τη στιγμή κρατάει ο Μιχάλης Κιδωνάκης. Να ολοκληρωθεί ο αγώνας και η διαφορά μεγαλώνει για τον πρώτο, τον νικητή του πρώτου σκέλου, τον Γιάννη Μπούρο. Και έχουμε μια όμορφη μάχη εδώ μεταξύ των εμφανιζόμενων οδηγών. Ο Κώστας Σταμπέλος έχει ξαναπεράσει μπροστά το νούμερο 3, τον Μιχάλη Κιδωνάκη. Και για να δούμε την συνέχεια αυτής της όμορφης μάχης. Μουσική.
Πολύ όμορφο προσπέρασμα του Μιχάλη Κυδωνάκη για μία ακόμη φορά. Η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη για την τέταρτη θέση. Πέντε γύρι για τον Γιάννη Μπούρο από τη Χαλκίδα. Θα φέρει το CBR 600 στην πρώτη του βάθρου για μία ακόμη φορά. Γιώργος Λούβαρης, η διαφορά έχει μεγαλώσει. Ο Λεωνίδας Τσομόπουλος έχει πλησιάσει λίγο. Και για να δούμε αν θα έχουμε και πάλι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Να δούμε εδώ ο Μιχάλης Κυδωνάκης. Στην τέταρτη θέση έχει περάσει τον Κώστα Σταμπέλο. Και δείχνει να φτιάχνει μια μικρή διαφορά. Σταθερή διαφορά ανάμεσα στον Γιώργο Λουβέρη και τον Λεωνίδα Ψωμόπουλο. Τρεις γύρους πριν το τέλος. Μια μικρή ανάσα θα είναι μεγάλη σκηνονάκη από τον Κώστα Σταμπέλο. Ενώ θα αναστοφούλησε έχει βγει από τον αγώνα. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός του Γιάννη Μπούρου. Έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη θέση που κρατάει ο Γιώργος Λούβαρης. Για να δούμε εδώ. Μειώθηκε λίγα πάνω, μερικά μέτρα. Η διαφορά μας θα κάνει και στον τρίτο αναβάτη. Ενώ αντίθετα μεγάλωσε τον Σταμπέλο. Και να εδώ λοιπόν η διαφορά μικρή είναι ακόμα περισσότερο στον τελευταίο γύρο ανάμεσα στον Γιώργο Λούβαρη και στον Λεωνίδα Τσομόπουλο. Υπάρχουν περιθώρια χρόνου, είναι η κούραση, είναι η ζέστη, φθορά στα ελαστικά. Όλοι σαν τις παράμετροι που μπορούν να δουν. Μεταξύ ο Μιχάλης Κυδωνάκης μία ακόμη συγκεκριμένη όσον αφορά την πρώτη θέση μεταξύ των πρωτοεμφανιζομένων. Τελευταίος γύρος και για τους δύο οδηγούς που είναι τη μάχη στην δεύτερη θέση. Γιώργος Λούβαρης προηγείται με πολύ μικρή διαφορά, μερικών δεκάτων. Περίπου μισό δευτερόλεπτο χωρίζει τους δύο οδηγούς. Έρχεται με πίσω με το νούμερο 7 ο Μιχάλης Κυδωνάκης και ο Κώστας Σταμπέλο.
τον Γιάννη Μπούρου που διπλασιάσει τις νίκες του εδώ στον πρώτο αγώνα, στην πρώτη διοργάνωση του Πανελληνίου Εμπάθλου Κρακίδα. Πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση, σταθερό γυρολόγιο, δεν κινδύνευσε ποτέ, δεν είχε τίποτα τις περιπέτειες του πρώτου αγώνα. Εδώ ολοκληρώνεται. Από τον Λεωνίδα Τσομπόπουλο με πολύ μικρή διαφορά, όπως θα δείξουν τα χρονόμετρα, οριακή, καθώς έκλεισε το γκάζο Λούβαρης και έδωσε την ευκαιρία στον Τσομπόπουλο να πλησιάσει πάρα πολύ. Τέταρτη θέση και ο πρώτος μεταξύ των Λεωνίδων, ο Λεωνίδης Κιδωνάκης και ο Κώστας Ταμπέλος βλέπει την νέα του τερματισμού. Θα έρθουν πάλι εδώ στον τερματισμό γύρους τριάμβου και αμέσως απονομή. Την απονομή θα κάνει ο κ. Μουράτης. MotoGP. Λεωνίδας Τσομόπουλος λοιπόν, τρίτη θέση στο δεύτερο αγώνα. Επαναλαμβάνει την επιτυχία του πρώτου. Στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Λούβαρης. Κούστας Club Track Bike Team 65. Γούλας Γουάντε Μπάικ, οικογένεια, φίλη. Χορηγία του Λεωνίδα Τσομόπουλου. Γιώργος Λούβας λοιπόν, κύριε Μαφράκο θα κάνει και την απονομή. Οριακή δεύτερη θέση για 8 χιλιοστά του δευτερολέπτο. Όχι 8 εκατοστά, ούτε 8 δέκατα. 8 χιλιοστά. Αυτά γίνονται. Και λοιπόν στην πρώτη θέση για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Μπούρος από τη Χαλκίδα. Πολύ καλός. Με πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο κύριος Μουράτης στην απονομή. Πολύ ωραία. Δεύτερος ταχύτερος μεταξύ των πρωτοεμφανιζομένων οδηγών, Κώστας Σταμπέλος. Αντίστοιχη σειρά με το πρώτο σκέλος και πάλι, την απονομή κάνει ο κ. Παπαφράγκος. Και πρώτος μεταξύ των πρωτοεμφανιζομένων οδηγών, ο Μιχάλης Κιδωνάκης,
Ο κύριος Μουράτης και πάλι την απονομή. Παρακαλώ στον κύριο Παπαφράγκο, Extreme Bikes. Και πάμε μια παιδιά όλοι μαζί. Πάμε όλοι εκεί για μια αυτογραφία. Και Μουράτη, κοντά όλοι. Αναμνηστική φωτογραφία για τη δεύτερο αγώνα της κατηγορίας των 600 κυβικών. Πάμε εδώ όλοι χαμόγελα. Τυρί, τυρί.